Επιτυχημένος τίτλος, έτσι και... Γιατί έβγαλε ανακοίνωση και το Πασόκ τώρα, έχει γίνει σάλα σήμερα με το... Εγώ που εσυγχαίρω τους εμπνευστές σας, τους φτιάχνουν, γιατί μια εφημερίδα, μην ξεχνάτε, πέρα από όλα τα άλλα, πρέπει να πουλάει και έτσι. Και νομίζω είναι ένας εμπνευσμένος τίτλος, ο οποίος κάνει δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι, με μία έννοια, έχει μία ειρωνία σε σχέση με τα προηγούμενα. Και από την άλλη μεριά λέει ότι υπάρχουν και μέτρα τα οποία πετυχαίνουν. Δηλαδή, και για να το πούμε τώρα σοβαρά, το μέτρο, και ας το πω ότι για κάποιους από εμάς είναι και προσωπική δικαίωση, ότι το μέτρο για τα λεξιπρόθεσμα χρέη είναι ένα επιτυχημένο μέτρο. Εφτάνει όμως. Το οποίο... Όχι. Όχι. Κοιτάξτε, για να μιλήσουμε πλέον... Αυτό που χρειάζεται. Γιατί ωραίο ο τίτλος, αλλά να πάμε και στην ουσία. Αν θέλετε να μιλήσουμε σε τι χρειάζεται η χώρα χρειάζεται δύο βασικά πράγματα και προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε. Το ένα είναι η ρύθμιση του δημόσιου χρέους. Και το δεύτερο είναι ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Το θέμα είναι ότι για να φτάσεις εκεί, περνάς από μια νέα συμφωνία. Και αυτό είναι το τετράμινο που η οποία. Διαμορφώνει τους όρους μιας τέτοιας νέας συμφωνίας. Για το δεύτερο, πάντως, σας κατηγόρησαν από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει ούτε λέξη για το νέο παραγωγικό μοντέλο, για το αναπτυξιακό μοντέλο, ούτε λέξη. Δεν κατηγόρησαν μόνο για αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, βασικά, χθες, για του κυρίου Σαμαρά, μάλιστα,